στο γραφείο του Δημάρχου Βόλου Αχιλέα Μπέο έπεσαν το μεσημέρι υπογραφές για τη μελέτη αντιπλημμυρικής θωράκισης του Πολυδομικού Συγκροτήματος Βόλου. Η μελέτη χρηματοδοτείται με 800.000 ευρώ από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ενώ η εκπώνησή της θα γίνει από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκεκριμένα από την Πολυτεχνική Σχολή και από τα τμήματα περιβάλλοντος. Η μελέτη θα καταδείξει τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν στο Πολυδομικό Συγκρότημα, καθώς βέβαια και το ύψος της χρηματοδότησης των συγκεκριμένων έργων. Ο μεγάλος αγώνας είναι η χρηματοδότηση, παιδιά. Γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο έργο. Και ελπίζουμε να βρεθεί αυτή η χρηματοδότηση, που θα βρεθεί σίγουρα, γιατί σε αυτό το κομμάτι πάμε 2-2 που λέμε, όπως οι Χιώτες, Περιφέρεια και Δήμος, Δήμος και Περιφέρεια. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εκπόνηση της μελέτης. Ο ρόλος της περιφέρειας είναι πολύ βασικός, γιατί όπως γνωρίζετε έχει την αρμοδιότητα του καθαρισμού των ρεμάτων, έχει την τεχνογνωσία, έχει το εξειδικευμένο προσωπικό, τους τεχνικούς, τις μελέτες και μάλιστα αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε κάνει τοπογραφικές αποτυπώσεις ολοκληρωμένες σε όλα τα ρέματα σχεδόν του Δήμου Βόλου. Οπότε με την τεχνογνωσία αυτή μπορούμε να συνεισφέρουμε και στους επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο να βοηθήσουμε, να δώσουμε τα στοιχεία που έχουμε. Ο Αχιλλέας Μπέος είπε σήμερα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις Δήμου Βόλου και Περιφέρειας Θεσσαλίας, αλλά στην προσωπική του σχέση με τον Δημήτρη Κουρέτα. Συζητήσαμε και τεθήκαν τα θέματα εν ώψη της μελέτης που κάνει το Πανεπιστήμιο, να παντρέψουμε τις γνώσεις της περιφέρειας, το τι έχει και τα νέα δεδομένα που θα έρθουν από τη μελέτη του Πανεπιστημίου. Μια άριστη συνεργασία και για να μην με ρωτήσετε μετά, δεν υπάρχει στο κομμάτι που αφορά την πόλη μου καμία κόντρα με κανέναν. Το τι υπάρχει με τον κύριο Περιφερειάρχη είναι μεταξύ του ίδιου και εμένα. Σε ό,τι αφορά την πόλη μας, είμαστε συνεργάσιμοι για το καλό της πόλης. Ήδη το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει κάνει μια αρχική προεργασία για την αντιπλημμυρική μελέτη του Δήμου Βόλου. Εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει τις μελέτες για να μην περιμένουμε το χρονικό διάστημα που θα έγραφε η σύμβαση, γιατί θα περνούσε το χρονικό διάστημα. Δηλαδή, είμαστε σε διαδικασία που γίνονται αυτή τη στιγμή. Έχουν ξεκινήσει οι μελέτες και πιστεύουμε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που γράφει η σύμβαση να έχουμε δώσει τα αποτελέσματα για να μπορέσουν συνέχεια να πάρθουν τα μέτρα και να προστατευτεί και η πόλη του Βόλου και το Πανεπιστήμιο. Στις αρχές του 2025 θα μπορούν να εξαχθούν τα πρώτα συμπεράσματα από τη μελέτη αντιπλημμυρικής θωράκισης του Πολυδομικού Συγκροτήματος.